Σήμερα με πρωτοβουλία εδώ του των παιδιών, του Τάκη του Σκόπουλου και του Κώστα του Κανελόπουλου και με τη συμπαράσταση του Δήμου αφήσαμε ψάρια, πέστροφες κατά βάση στο ποτάμι και αυτό εντάσσεται σε μια προσπάθεια που κάνουμε ανάδειξης του Ασοφού, αλλά και κυρίως σε μια προσπάθεια που έχουμε αναλάβει από κοινού εδώ με τα παιδιά και που αυτή θα πάρει τη μορφή συλλόγου ανάδειξης αλλά και καθαρισμού του Ασοφού, ούτως ώστε να καταφέρουμε αυτό το στολίδι για την περιοχή μας, γιατί είμαστε από τις λίγες περιοχές που διαθέτουν υγρό στοιχείο και δεν έχουμε προσανατολιστεί προς αυτό το υγρό στοιχείο. Νομίζω και εύχομαι καταρχήν να επιβιώσουν τα ψάρια, ούτως ώστε του χρόνου να είναι πολύ περισσότερα, να είναι σημείο ζωής για τον Ασοφό, και εύχομαι και οι προσπάθειες και οι σκέψεις και τα όνειρα εδώ των παιδιών για ένα καθαρότερο και ένα αναδεδειγμένο Ασοφό να βρουν σάρκα και οστά. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες, υπάρχει πραγματικά συμπαράσταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να καθαρίσουμε αλλά και να αναδείξουμε το ποτάμι μας. Τι να λέμε, εμείς δεν έχουμε τι άλλο να πούμε. Απλώς θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου για να ολοκληρωθεί το έργο. Ο Δήμαρχος οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Ενεργοποίηση των πολιτών να πετάνε σκουπίδια στο ποτάμι για να μην το ρυπαίνουν με φυτοφάρμακα και με τέτοια. Και αυτό. Και θα συνεχίσουμε και θα το αναβαθμίσουμε με κάποιες άλλες σκέψεις που έχουμε και θα τα δούμε στην πορεία όλα. Κοίτα. Γεια. Το μεγάλο το χωράει, ρε! Νίκο, φώναξε όταν βγαίνει το μεγάλο!